Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι θετικά αντικείμενο σε αυτά, να τα χειροκροτήσει ή να τα αποδεχτεί. Απαράδεκτες συμπεριφορές, όποια συμβαίνουν αυτές. Υπάρχει μια παλιά γαλλική παροιμία, κύριε Χαριτάτο, η οποία κατά τη γνώμη μου περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο έπαθε και παθαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει αυτή η παλιά γαλλική παροιμία? Ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Εντάξει, έχει αυτό το στοιχείο του χιούμορ μέσα, αλλά αυτό ακριβώς συνέβη. Ο κύριος Μητσοτάκης συναγελάστηκε με τέτοια στοιχεία, χάιδεψε αυτά τα ακροατήρια, δεν έβαλε ένα όριο. Εάν χθες... Χάιδεψε τους χρυσαυγίτες. Χάιδεψε τη λογική της ακραίας ρητορικής, της έντασης και της πόλωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της κεντροδεξιάς και παραδοσιακά είναι ένα δημοκρατικό κόμμα οριοθετημένο. Υπήρξαν όμως στιγμές μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι μέρες που στο δημόσιο λόγο πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και σημαίνοντα μίλησαν για μειωμένη εθνική ευθύνη, μίλησαν για προδοσίες, βρέθηκαν στα συλλαλητήρια μαζί με τους χρυσαυγίτες. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν. Μέσα ήταν και οι χρυσαυγίτες και ψηφίζανε. Εγώ δεν κάνω τη σύγκριση, εγώ βάζω το όριο. Και οι ίδιοι όμως πρέπει να οριοθετήσουν τον εαυτό τους απέναντι σε αυτά τα ακραία, αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά περιστατικά. Εάν στη θέση του Μητσοτάκη χθες ήταν ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία θα μιλούσε για διαμαρτυρόμενους πολίτες, για δίκαια αγανάκτηση και για ένα μεγάλο φύγεται. Τώρα που είναι ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή τη θέση, ελπίζω να καταλάβουν ότι αυτές οι φωνές, αυτές οι δυνάμεις, όταν λένε φύγετε, δεν εννοούν φύγε εσύ, έλα εσύ, επιτίθενται και θέλουν να διώξουν τις δημοκρατικές παρακαταθήκες και τις δημοκρατικές αξίες της χώρας μας. Είναι όλοι όσοι διαμαρτύρονται φασίστες, προβοκάτορες, ακροδεξοί κτλ. Προφανώς και όχι. Λέω όμως, διότι το προηγούμενο δεκαήμερο είχαμε και επισκέψεις του Υπουργού Παπά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είδαμε αντίστοιχα φαινόμενα. Εκεί η Νέα Δημοκρατία, μόνο που δεν τα ευλόγησε, να πάρουν τώρα, στο και 10 ή στο και 4, τις αποφάσεις τους και τις αποστάσεις τους να οριοθετηθούν από αυτό το κλίμα βίας και αθλειότητας. Χτύπησαν σπίτια βουλευτών, υπήρξαν προπυλακισμοί, υπήρξαν φέοι βολάν. Η Νέα Δημοκρατία να κάνει μια ρητή και κατηγορηματική καταδίκη, να κόψει κάθε επικοινωνία και κάθε όσμωση με αυτούς τους χώρους. Ο σταθερός αντιπολιτικός λόγος λέει ότι και εσείς υποστηρίξετε τέτοιες συμπεριφορές περί το 2014-2015. Κοιτάξτε, είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι όλα στο παρελθόν είναι καλώς καμωμένα. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω πάνω σε συγκεκριμένα συμβάντα και για συγκεκριμένα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα μείζον ζήτημα. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα αφήνουμε κάποιους λίγους, ελάχιστους που έχουν μία γνώμη με μία κραυγή να διαλύουν συγκεντρώσεις, να επιτίθενται σε πολιτικά κόμματα, σε πολιτικούς αρχηγούς, ή εν πάση περιπτώσει θα προστατεύσουμε τη δημοκρατία, καταδίκη, του κοινοβουλευτισμού και τους θεσμούς? Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας δικά τους. Σας λέω, αν ήταν εκεί πέρα οποιοδήποτε άλλος, θα λέγανε τους διώχνουν, τους φωνάζουν, τους καταγγέλνουν. Τώρα που λένε για αυτούς, δεν καταλάβουν. Ταΐσανε μία κατάσταση, την χαϊδέψανε, την εκτραχύνανε, εξοικειώσανε ένα κομμάτι της κοινής γνώμης με τον εθνικισμό και αυτό το πράγμα τώρα επιτίθεται. Άλλο ο εθνικισμός και η ακρότητα, άλλο ο πατριωτισμός. Με όποια εκφάνισή του μπορεί να έχει, είτε μπορεί να είναι υπέρ της φωνίας των πρεσπών, είτε κατά. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πατριωτική η μία από τις δύο στάσεις. Να προλάβουμε στον χρόνο μας περισσότερα θέματα επικαιρότητας. Είχαμε αυτό το βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ώρες. Ήρθε ως ακολουθία προηγούμενο βίντεο πριν περίπου μια εβδομάδα. Άμεση αντίδραση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στις δύο περιπτώσεις, και με δηλώσεις του κ. Φυτράκη, αλλά και με δηλώσεις χτες με σχετική ανακοίνωση, που λέει τέλος με την πρόκληση εντυπώσεων που δεν έχουν καμία ουσία και δεν ωφελούν κανέναν. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν, ή θεωρεί η κυβέρνηση ή το Υπουργείο, ότι κάποιοι μάλλον θέλουν να σπείρουν αντιπολίτευση μέσα από παράδεκτες εικόνες, τις οποίες πρέπει όλοι να αισθανόμαστε άσχημα, ντροπή, ή να αισθανόμαστε ότι ευθυνόμαστε όλοι. Γιατί γεγονότα που δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, συνέβαιναν και συμβαίνουν δεκαετίες τώρα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου. Είναι αυτά τα βίντεο αντιπολιτευτική πρακτική? Ότι μπορεί να διαχειριστεί και διαχειρίζεται το θέμα με την δέουσα πολιτική και επιχειρησιακή σοβαρότητα. Οι ισορροπίες φυλακές πάντα ήταν δύσκολες. Οι ισορροπίες στις φυλακές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που δείχνει το βάθος και την ποιότητα της δημοκρατίας μας.
Νομίζω ότι θα είναι γιγαντιό ολίσθημα αν κάποιες από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις κάποιος επιχειρήσει να τις αξιοποιήσει πολιτικά ή αντιπολιτευτικά. Θεωρώ ότι στο δημόσιο λόγο μας πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι οι καταστάσεις είναι απολύτως σύνθετες. Κύριε Ζαχαρία, ρωτώ ευθέως, θεωρείτε ότι η δημοσίευση συγκεκριμένου υλικού πριν από λίγες ημέρες και προσφάτως, δύο φορές τουλάχιστον μέσα σε ένα διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών, είναι τυχαίες ή εξυπηρετούν ένα σχέδιο που θέλει να δημιουργήσει ένταση, να προσανατολίσει ή ενδεχομένως να θολώσει μια εικόνα είτε του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργείου της πρακτικής της κυβέρνησης, των αποτελεσμάτων της κυβέρνησης ή αποσκοπεί κάπου αλλού που εγώ δεν γνωρίζω. Επειδή τα συζητάτε και έχετε εσωτερική πληροφόρηση. Δεν θέλω να το παίζω ειδικό σε ζητήματα που δεν γνωρίζω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα και να περιπλέξει αυτή την δύσκολη και σύνθετη κατάσταση και να στείλω ένα δημόσιο μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να παίξει με τέτοια ζητήματα για λόγους κομματικών εντυπώσεων και αντιπολίτευσης θα παγιδευτεί και θα υπονομευτεί από την ίδια την κατάσταση την οποία ο ίδιος προσπαθεί να δημιουργήσει. Είναι λεπτά τα πράγματα, λεπτές ισορροπίες, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αύριο έχουμε την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Βόρεια Μακεδονία πλέον, δηλαδή οι γείτονές μας με τη νέα τους ονομασία. Τι προσδοκά ο Αλέξης Τσίπρας ως αποτελέσματα, τη στιγμή που θα έχει βέβαια κοντά του μια ομάδα επιχειρηματιών, νομίζω είναι περίπου 80 επιχειρηματίες, θα μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία μας στην στρατιωτική και ταυτόχρονα τα δικά μας μαχητικά θα περιφρουρούν και τον αέρα της Βόρειας Μακεδονίας. Όλο αυτό ως εικόνα και ως κέρδος για εμάς, για τους Έλληνες πολίτες και για τα ελληνικά συμφέροντα. Ποιο μπορεί να είναι, τι προσδοκάμε. Κύριε Χαριτάτο, ήδη φαίνονται τα πρώτα ωφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο διεκδικούσαν οι Τούρκοι για τον εαυτό τους και για λογαριασμό τους, δηλαδή αυτοί να επιτηρούν το FIR της Βόρειας Μακεδονίας, της τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αυτοί να εκπαιδεύουν το στρατό των γειτόνων, είναι ένα θέμα που αλλάζει κατεύθυνση και μπαίνει στις δικές μας διμερείς σχέσεις. Φαίνεται βεβαίως ότι παρά και τις ελάχιστες και μειοψηφικές εξαιρέσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας και ιδίως της Βόρειας Ελλάδας ανταποκρίνεται θετικά στην πρόκληση και στο κάλεσμα. Είναι μια ιστορική επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι τα Βαλκάνια και με βάση αυτή την εξέλιξη μπορούν να γυρίσουν σελίδα και από εκεί που ήταν μια γειτονιά δύσκολη που σπαρασόταν από φτώχεια, από μυσαλλοδοξία, από εθνικισμούς, από εμφύλιες συγκρούσεις να μετατραπούν σε μια ευρωπαϊκή γειτονιά, σε μια γειτονιά με αναφορά στη Δύση που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο ειρήνης, σταθερότητας, συνανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη συνολικά. Και αυτό το μήνυμα εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε. Εκτιμούμε λοιπόν ότι παρά τις ενστάσεις και τις δυσκολίες σταθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πήραμε τη σωστή απόφαση και αυτό μέρα με τη μέρα θα φαίνεται όλο και περισσότερο. Αφήνουμε λοιπόν στο παρελθόν τις ακρότητες, τους ακραίους, τον στουρθοκαμιλισμό και προχωρούμε με συγκεκριμένη στρατηγική και με συγκεκριμένα βήματα που ισχυροποιούν την Ελλάδα στην περιοχή. Η ομάδα των επιχειρηματιών, οι επιχειρηματίες του Βορρά, που δεν θέλησαν να υποστηρίξουν αυτή την ενέργεια του Πρωθυπουργού στην πρώτη του επίσκεψη, που για μας είναι σημειολογική, είναι ουσίας, δεν είναι μόνο αναφορών. Σε τι θα τους απαντούσατε, τι θα τους παροτρύνατε, τι ακριβώς δεν έχουν καταλάβει ή τι ακόμα χρειάζεται από τη δική σας πλευρά ως κυβέρνηση προς υποστήριξη δική τους ή προς ενημέρωση δική τους για να συμμετάσχουν και αυτοί στην κοινή προσπάθεια. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν μιλώ πάντα με θετικό τρόπο. Μάλιστα. Δεν είμαι άνθρωπος της αντίθεσης και της αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να ασχολούνται με τα επιχειρηματικά και οι πολιτικοί με τα πολιτικά. Πολλές φορές και οι επιχειρηματίες, αν πάνε να μπλεχτούν με τα πολιτικά, θα κάνουν λάθος και το αντίστροφο. Είδα για παράδειγμα ένας από αυτούς τους επιχειρηματίες, ο οποίος κατήγγειλε, φώναζε, έβριζε, έλεγε πόσο παράδειγμα είναι ο Τσίπρας, στην ιστοσελίδα του, πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, τους γείτονες δεν τους αποκαλούσε με το όνομα το οποίο είχαμε συμφωνήσει, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά η ιστοσελίδα του τους έλεγε Μακεδονία σκέτο. Εν πάση περιπτώσει, ας μπει στον κόπο να αλλάξει το Μακεδονία που είχε στη σελίδα του σε Βόρεια Μακεδονία, για να μην συγχαιόμαστε. Διότι Μακεδονία από εδώ και πέρα, στην βιβλιογραφία τη διεθνή, στο ίντερνετ, στο Google, είναι η ελληνική Μακεδονία. Η άλλη είναι Βόρεια Μακεδονία, 140 χώρες έχουν αλλάξει την λάθος θέση που είχαν κερδίσει
διπλωματικά και με κεφάλαιο εξωτερικής πολιτικής οι γείτονες και βρισκόμαστε σε μια νέα σελίδα. Λοιπόν, είχαμε το συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Πολλοί έσπευσαν να βγάλουν γρήγορα συμπεράσματα όταν η κυρία Φόφη γεννηματά δήλωσε ότι εμείς θα βλέπαμε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, αλλά όχι με τη σημερινή ηγεσία του. Εντάξει, τι να σας πω. Κινάλ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αλλά χωρίς... Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Εμείς το κάλεσμα το οποίο κάναμε και στα προοδευτικά κόμματα και στους προοδευτικούς πολίτες δεν το συναρτάμε από πρόσωπα, το συναρτούμε από ιδέες. Όποιος λοιπόν μπορεί να συμφωνήσει σε ένα θετικό προωθητικό πολιτικό πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να συζητήσει. Και αν κάποιος διαφωνεί σε επιμέρους ζητήματα, να δούμε να τα λύσουμε. Όλα τα άλλα είναι κατά τη γνώμη μου προσχηματικά. Εγώ περίμενα να ακούσω από το συνέδριο του Κινάλ μια μεγαλύτερη αυτοκριτική για την περίοδο που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν το άκουσα αυτό αρκετά, ίσως να μην το παρατήρησα εγώ. Και μεγαλύτερες αποστάσεις από τη δεξιά. Ο στόχος ήταν η συσπήρωση προφανώς, αντιλαμβάνεστε. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξει πώς συσπηρώνεις, πώς δεν συσπηρώνεις. Λέω ότι τι περίμενα εγώ. Λέτε περίμενα ότι λοιπόν να συσπηρωθείς και μεγαλύτερη απόσταση από τη δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ο μεγάλος προοδευτικός πολιτικός πόλος της χώρας μέχρι το 2012, όντας ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, το οποίο είχε στρατηγικό αντίπαλο τη δεξιά. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν είπε ότι στρατηγικός μου αντίπαλος είναι το ΚΚΕ, ήταν ο συνασπισμός ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Ήταν ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Το σημερινό Κινάλ έχει αναγάγει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αντίπαλο και θέλει τη στρατηγική του ΙΤΑ. Και κατά τη γνώμη μου βρίσκεται σε ένα ντελίριο το οποίο το προσδιορίζει σε μια φάση κεντροαντιαριστεράς. Αυτό είναι ένα ζήτημα δικού του πολιτικού προγραμματισμού και προσανατολισμού. Αν είδατε ότι ο κύριος Τίμπερμανς, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Κομισιόν, είπε να ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Ρωτάω, η κυρία Γεννηματά μπορεί να επαναλάβει η ίδια αυτή τη φράση ή θέλει την επόμενη των εκλογών μετά από την στρατηγική ήττα που θέλει να υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια δορυφορική δύναμη στη Νέα Ξέρετε, Δημοκρατία. Κύριε Σαχαριάτη, επειδή έχετε αναφερθεί και εσείς σε προοδευτικές δυνάμεις που εύκολα ή θα επιθυμούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν ξέρω αν σε αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις είναι σήμερα το Κινάλ με την ρητορική που έχει η κυρία Γεννηματά και πολύ ανθρώπινη. Ήμουν σαφής, κύριε Χαριτάτο. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω αυτός είναι πιο αριστερός, ο άλλος πιο αριστερός κτλ. Αυτά τα κρίνουν οι πολίτες. Διότι βλέπω και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να μας κάνει μια κριτική από τα αριστερά ότι είναι η δεξιά και είναι η αδεξιά. Λέω λοιπόν ότι όση ώρα εμείς θα τσακωνόμαστε ποιος είναι αριστερός και πιο αριστερός, μπορεί να κερδίσουν οι δεξιοί και μετά να στεναχωριόμαστε οι προοδευτικές δυνάμεις που χάσαμε την πλειοψηφία. Το αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε, αυτό είναι οι κοινές ή διαφορετικές απαντήσεις στα προγραμματικά πολιτικά ερωτήματα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να μας λέει η κυρία Γεννηματά ότι έχουμε τη δεξιά και τη νέα δεξιά. Δηλαδή αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες σε αυτή τη χώρα, ποιοι έχουν μείνει? Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την κυρία Γεννηματά, με τον κύριο Λοβέρδο, με τον κύριο Σιμίτη και με τον κύριο Βερνιζέλο. Η επιλογή των ονομάτων είναι τυχαία και από ιστορική διαδρομή και αναφορά. Αν οι προοδευτικοί πολίτες είναι αυτοί, δηλαδή ο προοδευτικός κόσμος στη χώρα είναι στο 3, 5, 6, 7, 8%, τότε κάποιος πρέπει να βρει το λάθος στην πρόταση. Επιτρέψτε μου στο μήνυμα τηλεθεατή, θέλω σαφή απάντηση από αυτούς που μας κυβερνούν για το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κοιτάξτε, ψηφίσαμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι η ισχυρότερη προστασία πρώτης κατοικίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Για να μην τα πω εγώ τώρα, υπάρχουν τα αριθμητικά δεδομένα μέσα στα οποία μπορεί κάποιος να υπαχθεί. Η καινοτομία σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους είναι ότι επιχειρηματικά δάνεια υπάγονται σε ρύθμιση, άρα μπαίνει και αυτή η κατηγορία. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα από το 2010 μέχρι το 2018. Και ευελπιστούμε με την ανάκαμψη της οικονομίας και την διάχυση του αποτελέσματος ανάκαμψης οικονομίας να αποκλιμακωθούν τα κόκκινα δάνεια και να μπούμε σε μια νέα φάση για την κοινωνία, για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει υγιές τραπεζικό σύστημα, γιατί από υγιές τραπεζικό σύστημα μπορούν νέοι επιχειρηματίες να πάρουν δάνεια, να επενδύσουν, να ασχοληθούν με το επιχειρήν και ούτω καθεξής. Τελικά, από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σταθερά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχετε κάτι νεότερο, σας έκανε σοφότερο σε κάποιο συμπέρασμα, κύριε Ζαχαριάδη? Ναι. Η διαφορά είναι σταθερή.
Έρχεται η ώρα τη κάλπη, κύριε Χαριτάτο. Την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του έχουν αποδείξει ιστορικά ότι τα πηγαίνουν καλύτερα στι κάλπε παρά στι δημοσκοπήσει. Είναι ώρα σκληρής και εντατικής δουλειάς. Έχουμε μπροστά μας πολιτικό ντέρμπι. Πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις είμαστε πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και μπορούμε να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Εκλογές εθνικές? Τον Οκτώβριο. Λέτε, με σαφήνεια. Πολλοί είπαν ότι μπορεί να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Καλά, πολλοί έχουν πει από το 16 πολλά, αλλά εγώ λέω τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε